Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει τηλεφωνικό στα νέα του Αντένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να αρχίσουμε από την επικοινωνία του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ με τον πρόεδρο και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Τους γνωστοποίησε κάτι περισσότερο, κύριε Χριστοδουλίδη, από όσα είχαν συζητήσει στην τριμερή της Νέας Υόρκης? Καταρχήν, να αναφέρουμε ότι ήταν ένα αναμενόμενο τηλεφώνημα. Ο Γενικός Γραμματέας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στη Νέα Υόρκη, είχε αναφέρει ότι σε συχνά διαστήματα θα επικοινωνεί με τους δύο ηγέτες για ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση πραγμάτων στο τραπέζι των συνομιλιών. Ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε. Ταυτόχρονα, ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε την πρόθεση και την ετοιμότητα του να βοηθήσει, αν του ζητηθεί, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των καλών του υπηρεσιών. Ενώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη και την κρισιμότητα των στιγμών, την αναμενόμενη συζήτηση του εδαφικού, εξέφρασε την ελπίδα ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, κάνοντας ειδική αναφορά στην Τουρκία, μάλιστα, θα αποδείξουν μέσα από πολύ συγκεκριμένες ενέργειες αυτά που δημόσια διακηρύττουν περί επιθυμίας επίλυσης του Κυπριακού. Για αύριο το απόγευμα είναι προγραμματισμένη νέα συνάντηση για το Κυπριακό. Τι μπορείτε να μας πείτε για την ατζέντα? Αύριο στις 6:30 όντως είναι προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών με τα θέματα της ηθαγένειας και της εκπροσώπησης σε ομοσπονδιακό επίπεδο να είναι αυτά που αναμένεται να απασχολήσουν τη συζήτηση. Κύριε Χριστοδουλίδη, πού βρίσκεται το θέμα της συνάντησης για το εδαφικό? Η ημερομηνία έχει κλείσει και απομένει, όπως φαίνεται, η τοποθεσία. Είναι ενδεχομένως και ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν αύριο και αν υπάρχουν τελικές αποφάσεις θα προχωρήσουμε και σε σχετικές ανακοινώσεις. Όντως, η ημερομηνία 7 με 11 Νοεμβρίου φαίνεται να έχει πλέον κλειδώσει. Από εκεί και πέρα ο χώρος συνάντησης θα είναι η Ελβετία. Δεν έχει όμως μέχρι στιγμής καθοριστεί η ακριβής τοποθεσία στην συγκεκριμένη χώρα που θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση. Μάλιστα. Σήμερα είναι το φως της δημοσιότητας, όπως είδαμε και πριν από λίγο σε ρεπορτάζ, σε Αθήνα και Λευκοσία, το 17σέλιδο έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για κατάργηση των εγγύσεων. Πώς σχολιάζει η Λευκοσία το περιεχόμενό του? Σίγουρα, είναι ένα έγγραφο το οποίο η σύνοψη του, αν θέλετε, αντικατοπτρίζει και την πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είμαστε σε συνεχή διαβούλευση με την ελληνική κυβέρνηση στο θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων και είναι σημαντικό, κύριε Ιωάννου, να αναφέρουμε ότι όπως προκύπτει και από τις επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Έλληνα Πρωθυπουργού, οι συνομιλητές όλοι αντιλαμβάνονται το γεγονός ότι εν έτη 2016 δεν μπορούμε να μιλάμε για ξένα στρατεύματα ή ξένες εγγύσεις σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε σήμερα και μηνύματα στο εσωτερικό για ενότητα. Πώς απαντάτε στις κορυφούμενες αντιδράσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης για το περιεχόμενο των συνομιλιών? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την αρχή αυτής της δύσκολης διαδικασίας επεζητεί τη συλλογικότητα, επεζητεί μέσα από την ανταλλαγή απόψεων με τα κοινοβουλευτικά κόμματα να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Υπάρχει, όπως γνωρίζετε, προγραμματισμένη συνάντηση στις 30 Οκτωβρίου, μια πολύ σημαντική συνάντηση εν ώψη και της συζήτησης του εδαφικού και ευελπιστούμε, αυτή είναι η ξεκάθαρη πρόθεση του Προέδρου, μέσα από τη συζήτηση που να γίνει να καταλήξουμε μαζί σε ένα πλαίσιο το οποίο θα διέπει τον τρόπο χειρισμού από πλευράς ελληνοκυπριακής πλευράς του πολύ σημαντικού κεφαλαίου του εδαφικού. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, πώς παρακολουθεί τώρα η Λευκοσία τις νέες προκλητικές αναφορές του Προέδρου της Τουρκίας που δεν κρύβουν τα επεκτατικά του οράματα? Όντως, κύριε Ιωάννου, οι δηλώσεις από πλευράς του κυρίου Ερντογάν προκαλούν ανησυχία. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι και από τις συναντήσεις κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και από πλευράς των Ευρωπαίων εταίρων μας υπάρχει ανησυχία για τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου. Την ίδια στιγμή ενισχύει και την θέλησή μας για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας το συντομότερο δυνατό, γιατί αντιλαμβάνεστε, κύριε Ιωάννου, είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε την απομάκρυση της Τουρκίας από την Κύπρο. Μάλιστα. Άρα, λαμβάνοντας υπόψη και όλα όσα γίνονται στην Τουρκία, τις δηλώσεις από πλευράς του Τούρκου Προέδρου, θα πρέπει την ίδια στιγμή να εργαστούμε με απόλυτη σοβαρότητα να πετύχουμε το στόχο μας που δεν είναι τίποτε άλλο από τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας. Μάλιστα. Κύριε Χριστοδουλίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.